Γεια σα, παιδιά! γραφμέ. <laughs> Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Ωραία. Γεια σα, παιδιά! Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη κρίμα. Είμαι σας, η σα η Ζωεπρέ. Και πριν ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο. Δεν σας βλέπω να κάνετε like και subscribe και comment κάτω από τα βίντεό μου. Για τρέξτε γρήγορα και σταματήστε να κοιτάτε πίσω από την κλειδαρότρυπα, γιατί οι περισσότεροι που βλέπετε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, από ό,τι βλέπω εγώ, στα, τα, στα, ε, ε, στα, στα, στα statistics, ε, δεν έχετε κάνει subscribe, γι' αυτό πηγαίνετε τώρα, κάντε subscribe και ελάτε μετά να δείτε τη ζέπρε. Αυτό που ακούγεται να τρώει είναι η σημερινή μας καλεσμένη, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. <σκολίες> Ωραία. Θα φάει και θα επανέλθουμε. <σκολίες> ε, Επίση, μην ξεχάσετε να πάτε να ακούσετε το podcast στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast και ό,τι υπάρχει τέλο πάντων σε podcast. Είναι εκεί, υπάρχει link στην περιγραφή κάτω. <σκολίες> Ένα μεγάλο συγχαρητήρια για την Αλεξάνδρα, <σκολίες> η οποία κατάφερε και έφαγε ολόκληρο το τα Μέσα σε μόνο 45 λεπτά. Καλά, όχι, τάξει. υπερβολική είμαι. <σκολίες> Αλεξάνδρα, καλώ όρισες στο κανάλι μου. Καλώ σα βρήκα. Καλώ ήρθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, η Αλεξάνδρα, για όσου δεν την ξέρετε, είναι παραολυμπιονίκη στην κολύμβηση. Ναι. <laughs> υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο που λέγεται η κολύμβηση που κάνει. Ε, Στου παραολυμπιακού αγώνε κολύμβηση. Σωστά το είπε. Α, δεν είναι ότι υπάρχει κολύμβηση επί κοντό, επί ψηλό. <laughs> <laughs> Μακροβούτι. Ε, όχι. Υπάρχουν κάποια στυλ. Τα οποία Εσύ λες. τι στυλ. Ε, εγώ είμαι ελεύθερο, ύπτιο και πρόστιο. Άρα κολυμπάς. Απλά κολυμπάω. <laughs> Δεν ξέρω τι, τι, διαφορά όλων αυτών. Υπάρχουν διαφορετικέ κατηγορίε εμά στα άτομα με αναπηρία. Δηλαδή, εγώ είμαι στο swimming 4, ενώ κάποιοι άλλοι είναι σε καλύτερο επίπεδο, δηλαδή πιο ψηλό. S5 πάει μέχρι S, S10. Άρα αυτά τα επίπεδα είναι ανάλογα με την αναπηρία του καθενό. Ναι. Ξεκινάει Εσύ... από S1 και πάει στα δύο πιο ψηλά. Το S1, S1. είναι η μεγαλ... το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρία και το ναι. S10 είναι το μικρότερο. Οκ. Ναι. Okay. Mm -hmm. Άρα εμεί είμαστε στο S4. Είμαστε αρκετά ψηλά. Είμαστε καλά. Είμαστε ναι. καλά. Ναι. Γερά. <laughs> Πάμε δυνατά. <laughs> Μάλιστα, Αλεξάνδρα. Θα θέλαμε να μα πει λίγα λόγια για σένα. Εγώ έχω γεννηθεί όχι στην Ελλάδα. Έχω γεννηθεί στη Ρουμανία. Ε, ξεκίνησαν τα πρώτα μου πέντε χρόνια εκεί πέρα. Έμεινα σε ένα ίδρυμα ε, με αρκετά παιδιά και μετέπειτα υιοθετήθηκα στην Ελλάδα σε μια ελ, με Έλληνες Με Έλληνε οικογένειε. <laughs> σε μια ελληνική οικογένεια. Και δεν, μάθα ποτέ <laughs> δεν μάθατε ποτέ να ξαναμιλάω. Δεν μάθατε να Σε ελληνική οικογένεια και ποτέ δεν το υπορεύομαι. Μάλιστα. Άρα έχει μεγαλώσει μέχρι τα πέντε σου ήσουν ναι. σε ορφανοτροφείο. Ναι. Θυμάσαι καθόλου την. Δεν θυμάσαι αμυδρά. Ε, αλλά υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν ε, οι στιγμές που ήταν καθημερινά οι ίδιες και επαναλαμβανόμενες. Οπότε, ε, ναι, έχω και καλές και άσχημες μνήμες, μια χαρά. Να φανταστώ, ήταν περισσότερες οι καλές μνήμες από τις άσχημες. Στο φανατροφείο. Ε, επειδή είσαι παιδί, δεν μπορείς να αντιληφθείς τι είναι το καλό, τι είναι το κακό. Οπότε, επειδή σου δίνεται μια συγκεκριμένη κατάσταση, Θεωρείς ότι είναι οκ, okay, ότι είναι καλά. Μόνο αν δεν σου δώσουν, ξέρω, εγώ, αυτό που θες εκείνη την ώρα, νιώθεις άσχημα. Αλλά οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου καλές. Όταν το είδα μετά, είδα ότι οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου ανθρώπινες. Υπάρχει πολύ φτώχεια στη χώρα τη συγκεκριμένη. Ε, τα παιδιά είναι πολύ ε, δύσκολο να βρουν και το φαΐ δηλαδή ήταν δύσκολο να έχουμε. ο ρουχισμός ήταν δύσκολο. Ήταν τα, πολλά άτομα σε ίδιο δωμάτιο και στο ίδιο κρεβάτι. Δηλαδή ήταν τέσσερα παιδιά. Στο, δηλαδή στη, όπως είναι έτσι. Δύο παιδιά πάνω, δύο κάτω. Αυτό ήταν δύσκολο και για τους ίδιους, να κομμαντάρουν πολλά παιδιά. Η αντιμετώπιση όμως από αυτούς πώς ήταν, Υπήρξε στοργή. Αυτό που σου είπατε, ότι επειδή δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε τι είναι η έννοια στοργή, ε, για μας ήταν νορμάλ. Αν με ρώταγες τώρα που το βλέπω οπτικά, αυτό αν λεγόταν στοργή, όχι. Ήταν μια τυπική καθημερινή δουλειά των ανθρώπων που ήταν νοσηλευτέ και επιτυρούσαν την όλη κατάσταση. Μάλιστα. Mm -hmm. Άρα στα πέντε σου προσπαθώ να μην το κάνω πολύ στενά γιατί στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Φυσικά καλά. Στα πέντε μου γίνεται καλύτερο. Έγινε η υιοθεσία. <laughs> στα πέντε σου. Ναι, εγώ το πριν λέω. Yeah. Ότι με, αυτό. Άμα δεν την γνωρίζει την κατάσταση, μια χαρά είσαι. Οπότε να μην στεναχωρήσει καθόλου. Ωραία, στα πέντε σου λοιπόν. Ε, Υιοθετήθηκε από μια ελληνική οικογένεια mm -hmm. και ήρθε στην Ελλάδα. Να. Yeah. Από εκεί, εσύ δεν είχε αναπηρία όταν ήσουν μικρή. Όχι. Είχα δυσκολία στην ομιλία, δηλαδή άργησα να μιλήσω. Ελληνικά ή γενικότερα. Γενικότερα. Δεν, είχα, δεν καθόλου. Οπότε άρχισαν οι πρώτε μου λέξει να είναι 6,5 προ τα 7. Προτάσει έκανα στα 8. Και 9 ήξερα να μιλάω άπτεστα. Ελληνικά. Γενικά να μιλάω με προτάσει. Πόβο, εντάξει, Ναι, από εκείνη τη στιγμή και πέρα, non-stop, μιλάω συνέχεια. Η αναπηρία σου πότε ξεκίνησε και τι ακριβώς, πώς, ονομάζεται αυτό που έχεις. Η αναπηρία ξεκίνησε στα 14. Είχα κάποια συμπτώματα όπως καψίματα στα χέρια και στα πόδια. Μετά προσέξαμε ότι με τον αδερφό μου που πήγαινε να παίξουμε μπάσκετ. εγώ πήγα να κάνω lay-up. Και... Lay-up. Lay όλοι εδώ οι players στα σχόλια ξέρετε τι είναι το lay-up. Και όπως πήγα και κάνω την κίνηση, όπως κατέβηκα για να σταθώ στα πόδια μου, δεν στάθηκα ποτέ στα πόδια λίγη τα γόνατα και δεν μπορούσα να σκοθώ. Και παρεξένευσε αυτό και τον αδερφό μου. Εμένα έλεγα θα είμαι κουρασμένη. Ε, μετά από ώρα πήγαμε στο σπίτι. Αλλά μετά ήξερα ότι δεν μπορώ να ξαναχοροπηδήσω ή να τρέξω. Ε, και σταδιακά πήγαινε να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, κατάλαβες στην αρχή ότι δεν μπορώ να χοροπηδήσεις ή να τρέξει. Ναι. Μετά, ε, μετά ότι δεν, μπορούσα δεν μπορούσα να ανέβω σκαλιά. Ε, δεν είχα τη δύναμη, τη μυϊκή δύναμη να ανέβω σκαλιά. Πήρα αγωγή, δηλαδή πήρα κορτιζόνη, η οποία βοήθησε αρκετά. Όχι όμως όπως παλιά, να μπορώ να τρέξω ή να... Το λέει. Η ασθένεια που έχεις πώς ονομάζεται? Η ασ... Mm, Steve Persons, λέγεται. Είναι ένα σύνδρομο το οποίο στα ελληνικά το μεταφράζουν ως ο σκληρός ο άνθρωπος, σκληρό πρόσωπο. Είσαι σκληρό καρύδι. Είσαι σκληρό καρύδι. Ε, μοιάζει πάρα πολύ με τα συμπτώματα της κλίνησης... αλλά δεν είναι κλίνηση, ε, Δηλαδή, έτσι πως πήγε χρονικά και η συμπτωματολογία που είχα... μοιάζει πάρα πολύ. Ναι, το 2011 έκανε την έξαρση... Ε, και από τότε ήταν η αδυναμία πλέον να πάω κάποια μέτρα μακριά. Κάνω φυσικοθεραπείες, μενάρθηκες και βακτηρίες... Ε, παλεύω να μην αφήσω την κίνηση που έχω στα πόδια μου... γιατί αυτό δεν θα μου κάνει καλό και για όλο μου το σώμα. Ναι. Αλλά πλέον δεν μπορώ να πω ότι βαδίζω να πάω έξω κάπου. Δηλαδή, Κάνω φυσικοθεραπείες γι' αυτό. δεν μπορείς να περπατήσει. Ε, δεν μπορώ να περπατήσω, να πάω μακριά, μα, μα, μακριά απόσταση. Ε, μακρινή απόσταση. Μπορώ μεν άρθηκες, απλά και πάλι η ισορροπία μου δεν είναι καλή. Δηλαδή χρειάζεται να είμαι μέσα σε ένα χώρο θεραπευτικό... Το οποίο αν υπάρχει, παραπατήσω... Ναι, υπάρχει ένας να, άνθρωπος να... Ναι, είναι σε γρήγορση. Ναι, και εγώ να το πάω κάπως. Ο, τώρα εδώ στην Ελλάδα, επειδή είναι και έτσι τα οι δρόμοι, δεν είναι εύκολο και να μπορούσα λίγο παραπάνω να το πάω. Θες να πεις που κλείνουν τις ε, ράμπες ε, ναι. για τα αμαία με, με τα αυτοκίνητά τους περισσότεροι. Ναι, ναι. Και με τα χαλασμένα πεζοδρόμια. Ναι, αυτό που λένε, φτιάξαμε τα πεζοδρόμια, φτιάξαμε. Και το βλέπει κλειστό από κανένα σμαρτάκι. Πολύ σμαρτά αυτό ο άνθρωπο. Ε, και. ή το. Η απόσταση μεταξύ του πεζοδρομίου και το, του δρόμου είναι, παρα, είναι τεράστιο. Οπότε δεν λέγεται, δεν λέγεται για άτομα με μαξίδιο η ράμπα. Άμα είναι σαν κρεμό από κάτω, λογικό μου ακούγεται. Ναι, ακούνετε. και είναι και πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθο. Ε, που είναι η ράμπα, δεν μπορούσε να ανέβει ούτε να κατεβεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εσένα η καθημερινότητά σου mm -hmm. στο δρόμο είναι αρκετά δύσκολη. Και επικίνδυνη, θα έλεγα. Γιατί έχει να αντιμετωπίσει το ότι δεν υπάρχουν ράμπε. Αν υπάρχουν, στο δρόμο θα δει. Θα δει ένα τεντράκι, θα δει ένα περίπτερο, θα δει. Οπότε ε, λες όλα πολύ ωραία, όλα πολύ ωραία... και Υπάρχουν δεν θες να πολλά τα χαλάσεις, εμπόδια. ...αλλά δεν μπορείς να πας. Ε, Αυτοκίνητα που παρκάρουν πάνω σε πεζοδρόμια. Ναι, τώρα δεν το βλέπω τόσο έντονα. Δηλαδή, έχω δει εξέλιξη στο να μην το κάνουν αυτό. Αλλά αν υπάρχουν ε, από το πουθενά δέντρα, εγώ δεν μπορώ να προσπεράσω αυτά. Ε, οπότε είναι και στην ε, δική μας ευκαιρία το να δούμε τι ταιριάζει στο... Στη κάθε αναπηρία, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι οπού χρησιμοποιούν. Ε, αμαξίδιο. Ε, όχι αμαξίδιο. Ε, ε, αυτό που χρησιμοποιούν για την τύφλωση. Α, τον, τον μπαστούνι. οδηγητή. Ναι, τον μπαστούνι είναι ο οδηγητή. Ε, δεν ξέρω και αν το λέω σωστά, συγγνώμη. Ε, αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει και αυτή η αναπηρία. Ναι δεν ότι είναι, ότι είναι μόνο. Και βλέπω είναι... πάντα να είναι κατηλημένο. Πάντα να πατάνε πάνω. Α, μιλάμε για το... τα πλακάκια που είναι κάτω, ναι, που είναι για του τυφλού. Ναι, ναι, ναι. Που δείχνουν την πορεία ενός, Πώ θα πάει ο άνθρωπο στη δουλειά δηλαδή. του. Ναι, που δεν ποτέ, η πορεία πάλι. αυτή κάπου καταλήγει λάθο. Mm. Καταλήγει πάνω σε ένα περίπτερο. Ναι. Καταλήγει ανάμεσα από ένα δέντρο. Που είσαι σε φάση. Να περάσω μέσα από το δέντρο, α πούμε ένα σύλλογο είχε κάνει την πλακά και είχε πει ότι και καλά είναι στη φλόση, άνοιξε την πόρτα, μπήκε, ξανάκλεισε την πόρτα και ξαναβγήκε. Ήταν ό,τι πιο έξυπνα είδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, κάτι που, οκ, okay, οι ράμπες αναπήρων σου δυσκολεύουν την καθημερινότητα. Mm -hmm. Οι εγκαταστάσει, π.χ. αν θέλει να εδώ, ας πούμε, που ήρθες. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. ήταν μόνο σκαλιά. Ναι. Υπάρχει κάτι που σου επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα, το οποίο δεν είναι τόσο ε, πασιφανές. Όταν θέλει να νοικιά στο σπίτι, ε, βρήκα φραγμό στο ότι δεν υπάρχει σπίτι το οποίο να μην έχει καλιά στην είσοδο. Και αν υπάρχει που έχουν δηλώσει ότι είναι και προσβάσιμο γιατί έχουν ράμπα, δεν σε αφήνουν εν τέλει να μείνει. Γιατί σου λένε ότι πρόκειται να του χαλάσει τα. Το store, πώ λέγεται αυτά, τα store. Τι εννοεί. Ε, είχα προσπαθήσει κι εγώ και, με το, και ο φίλος μου να βρούμε σπίτι για να μπορέσουμε να μείνουμε και τα νεόδημητά μας λέγανε το ότι Α, δεν γίνεται λέει, γιατί ε, θα υπάρξουν καταστροφές στις ε, πόρτες και στα στους στίχους οπότε δεν το δίνουμε και αυτό δεν το έχουμε ακούσει μία και δύο φορές. οπότε εγώ όπως γνωρίζεις μένω σε ένα σπίτι το οποίο δεν είναι, ναι. είναι κατάλληλο για, για αμαία το... ναι ε, να κάνω μια ερώτηση. Αν με βλέπει κάποιο που έχει αυτό το σπίτι και είστε μαλάκε, <laughs> έχετε κάποιο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πράγματα, φτιάχνονται. <laughs> θα μείνει ναι. ένα άνθρωπο μέσα, θα σου αφήσει λεφτά και Μπλε... στην Άμα το χαλάσει, πε του ξέρει κάτι, Μπλε... δεν το βρήκε έτσι στο σπίτι. Ναι, το κατάλαβε. Το... Μα το είχαμε στο νου ότι. Εν τω μεταξύ, δεν, δεν, σημαίνει ότι είσαι ναι. Αμαξίδι, ότι πα να χαλάσει τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει Υπάρχει ότι με δασμάσεις. το αμαξίδιο δημιουργεί το πάτωμα ε, γραμμές γραμμέ και σπά τι πόρτε. Μια κινητική δυσκολία έχει. Ναι. <laughs> και αυτό το, αντιμετωπι... το, αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ. Και λέμε εντάξει. θα βρούμε κάτι άλλο. Στι δημόσιε υπηρεσίε είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα έχει ε, πρόσβαση. Είναι πολύ ελάχιστε αυτέ που έχουν, αυτέ που έχουν γίνει τώρα. Ε, οι παλαιότερε, όχι, έχουν πάρα πολλά σκαλιά. Στον Πειραιά, δηλαδή, τα κεπά είναι με πόσα σκαλιά. Εγώ είναι σίγουρο ότι δεν μπορώ να πάω ποτέ. Ε, ωστόσο, εγώ έχω βρει τον τρόπο μου να ανεβαίνω. Ναι, κάτι κατάλαβα. Φιλίζει <χι> τούμπανο Οπότε, έχω βρει τον τρόπο απλά. Και λέω, Να, άμα είχε τον τρόπο να κάνει τα πάντα, θα είχε τα λίγο. Δεν έχω τα Είναι μια Αλλά, δικαιολογία στην Ελλάδα. Είναι μια ωραία δικαιολογία. Αυτό. Ναι και για μένα την ίδια, γιατί στην καθημερινότητά μου, αν εγώ ξεκινήσω από το πρωί 7 η ώρα, τι βλέπω μπροστά μου από μη προσβασιμότητα. Ε... Εμεί, ενώ οι άνθρωποι που δεν έχουμε κάποια αναπηρία, δεν δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να κυκλοφορεί, γιατί okay, εντάξει είναι το αυτοκίνητο παρκαρίσματο, να το κάνει το γύρο, θα βρει λίγο, γιατί θα πει μαλάκα <laughs> έχει κλείσει χώρα να περάσει ο πεζό, θα το πει <laughs> αυτό. Ε... Αλλά δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε κάποια ουσιαστική δυσκολία. Για έναν άνθρωπο με αναπηρία, αυτό του καταστρέφει την καθημερινότητα. Και τι ακούμε τι περισσότερε φορέ. Για πέντε λεπτά. Πέντε ώρε. <laughs> για πέντε λεπτά. Εγώ είναι σαν να σου λέω στη δουλειά. Πώ το λέω, ότι θε να πα στη δουλειά σου και να σου πω ότι σου βάζω. Ναι, να σου πω για 10 λεπτά θα είμαι εδώ. Πω, για 10 λεπτά θα πρέπει να είμαι εδώ να με υποστεί. Ε, δεν θα το δεχτεί. Θα προσπαθήσει κάπω να, να. κάνει ένα τζάμπι να φύγει. Μπορεί κάποιο να μου το κάνει από ότι εντάξει, σχέστηκα δεν με νοιάζει. Μπορεί να είναι όντω καλά. Τώρα θα περάσει κάποιο που έχει αναπηρία. Το πιστεύουν ότι. Έλα τώρα ε, σε εμά θα την πράσι να σε... Ναι. με αναπηρία. Μπορεί και, εμέ, και, εγώ να μην το είχα σκεφτεί έτσι. Σίγουρα δεν θα λειτουργούσα τόσο ογκαν. Θα ήμουν πιο... Αυτό που θα μου λέγανε μία φορά θα το άκουγα. Το ότι υπάρχουν άτομα εδώ πέρα με αναπηρία, πρόσεχε αυτό. Και μικρότεροι μου είχαν δείξει ότι υπάρχουν διάφορες αναπηρίες, άρα πρέπει να, είσαι, να σέβεσαι. Σεβόμουν. Τώρα εδώ πέρα για κάποιο λόγο έχουμε μάθει μεν για την αναπηρία, αλλά δεν περιμένουμε ότι θα έρθει κιόλα. Ναι, δεν ναι, δε, Σε μένα θα τύχει τώρα να έρθει, ούτε καν. Να φανταστούν σε λεωφορείο. Ε, πλέον θα σε βάλουν. Θα, παλιά δεν σε βάζανε εύκολα. Τι εννοείς δεν σε βάζανε. Δεν σε βάζανε εύκολα, γιατί δεν υπήρχε ράμπα. Τώρα υπάρχει ράμπα. Έχουν, σε κάποια καινούργια λεωφορεία έχουν φτιαχτεί ράμπε. Αν γνωρίζουν να τη χρησιμοποιήσουν. Αν δεν γνωρίζουν, δεν μπαίνει. Τι εννοεί, δεν μπαίνει. Και πώ πα τη δουλειά σου. Ε, περιμένεις το επόμενο, κάποιον καλοθελητή να σε βοηθήσει στο να ανέβεις. Ε, γιατί πρέπει και μπροστά να σε σηκώσουν και από πίσω κάπως να προσπαθήσουν να... να... Κα... Υπάρχουν καλοί άνθρωποι τουλάχιστον που το κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Τουλάχιστον. Υπάρχουν, υπάρχουν. Ωραία, μήμα. υπάρχει και κάτι θετικό σε όλο αυτό. Ναι, καλό, υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Εμείς λέμε μεμονωμένα. Με δεν σημαίνει ότι υπάρχει Αλλά δεν είναι τόσο αυτό. μεμονωμένα. Απλά ναι, το γενικό είναι ότι δεν υπάρχει γνω... Δεν υπάρχει γνώση για την αναπηρία ουσιαστική. Δηλαδή, αν στα σχολεία δίναμε ε, ως εκπαιδευτικό μάθημα για την αναπηρία, όχι από δημοτικό, από νηπιαγωγείο, με το να βγαίνουν έξω παιδάκια διαδραστικά να κάνουν, να υπάρχει επιβράβευση γι' αυτό, δεν δε θα είχαμε τέτοιες ερωτήσεις όπως έχουμε τώρα. Τι έχει αυτή και είναι ναι, δημοτικό γυμνάσιο. Ναι, υποκάθονται και κοιτάνε ας πούμε. Και... Ναι, ε, ξέρω εγώ, Ρώτατε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να με ρωτήσουν ωστόσο. Είμαι πάρα πολύ δακτική και μου αρέσει πάρα πολύ να μάθει ο άλλο ότι α, υπάρχει αυτή η δυσκολία, γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάθομαι. Ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει mm. με κάποιο τρόπο να σε προσεγγίσει. Mm. Ποια είναι τα do's and don'ts στο να σε προσεγγίσει, Δηλαδή τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Το χαμόγελο. Δηλαδή, αν δω έναν άνθρωπο με χαμόγελο και τίποτα να μην ξέρει να κάνει, έχει την πρόθεση να βοηθήσει και να με ακούσει το τι χρειάζομαι. Παρένθεση επειδή ήρθαμε μαζί, γιατί mm. είμαστε και γειτόνισε. <laughs> ε, έρχεται με το καροτσάκι, τη βλέπω με το αμαξίδιο και πάει να μπει στο αυτοκίνητο. Κανονικά ξεκινάει από συναρμολογική μέσα φάση. Τι να κάνω, πες τι να κάνω, τι να κάνω, πώ θα σου βοηθήσω. <laughs> <laughs> Αλλά ήταν το ωραίο ότι τη γέλαγε. Δεν είχε αγχωθεί τόσο πολύ σε φάση ότι. Εντάξει, <laughs> είχα αγχωθεί σε φάση ότι. Επειδή σε είδα ότι είσαι τούμπανο και ah. κομμάντο και ήρθε, λέω εντάξει, οκ, καλύτερα θα το κάνει από <laughs> ότι να τη βοηθήσω εγώ. <laughs> Αλλά η αλήθεια είναι ότι το είχα άγχος για το πώς θα σε βοηθήσω, πώς θα σε προσεγγίσω, ε, τι να σου πω να μην σε προσβάλλω, γιατί εγώ από την άγνοιά μου... Δεν έχει κάτι. Ε, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι που το οποίο να θεωρώ, να θεωρώ ότι θα με προσβάλλει. Νομίζω ότι τα ίδια θα θεωρούσαμε ότι θα μας προσβάλλουν. Τώρα αν πας σε έναν και το ρωτήσει. Ε, γιατί είσαι ανάπηρο και πώ ε, έγινε, ενώ δεν τον ξέρει, είναι σαν να έρχομαι να ρωτάω εσένα τι. Τη... Γιατί έχει φρυδιά, που είναι σαν να ε, του Ναι, δουλειτς. ή την ναι. προσωπική σου ζωή, ενώ δεν σε ξέρω καν. Ναι. Αυτό είναι το awkward τη όλη υπόθεση. Εννοείται Σου ενώ... έχει συμβεί ποτέ αυτό. Να με ρωτήσουν, ναι, Για... ναι πάρα πολλέ φορέ. Έχει Έχ... τύχει όχι μόνο σε μένα, σε, σε φίλου, σε παρέα. Εσεί από τι είσαστε. Ο φίλο μου. Ρω... ο Νίκο λέει. Ε, από αεροπλάνο, πέσαμε από αεροπλάνο. <laughs> αυτό είναι τέλειο. Οπότε, <laughs> 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 το αντιμετωπίζει και αυτός με χιούμορ. Ναι. Γιατί είπα τώρα, να... εντάξει. <laughs> ε, ή όταν ε, το αστείο είναι το θέλω να βγω από το αμάξι και αρχίζουν οι μουτζες. Υπάρχουν τύπου, έλα ε, ρε, μπα πάρτα. Ε, ο Νίκο είναι, κάνε λίγο πια αργά. Έτσι να το βρίξει. Τέλειο. Ναι. Ω, πραγματικά είναι τέλειο αυτό. <laughs> Και μετά βλέπουν ότι βγάζει το καροτσάκι και σου φαίνει. Α, δεν ξέρω. Εντάξει, ούτω ή άλλω είσαι <laughs> Άρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα σε προσβάλλει. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει κάποιο, που να, σου λέει, να σε βοηθήσω, να λε όχι και να επιμένει ε, ναι, ναι. και να σε πιάνει. Αυτό δεν σε ενοχλεί. Ε, ναι, ε, αυτό είναι πιο πολύ με τρομάζει εμένα. Δηλαδή επειδή τα, στο αμαξίδιο πίσω τα χερούλια είναι στην πλάτη, δεν βλέπει. Yeah. Οπότε είσαι στην ανηφόρα, παλεύει, κάνει να και ξαφνικά κάνει ένα. Γιατί σε έχει πιάσει κάποιο και χωρί να σε έχει ρωτήσει, ο άνθρωπο ήθελε να βοηθήσει. Απλά χωρί να σε ρωτήσει, σε σπρώγνει. Εκείνη την ώρα πραγματικά σαν να παθαίνω ανακοπή. Λογικό μου ακούγεται. Ή, και αφήνω και τα χέρια Γιατί σε βάζει άλλο, πού με πάει. Πού με πάει. <laughs> ο σωστό τρόπο είναι. Ξέρει κάτι, αν με δει ότι δυσκολεύομαι, <laughs> ρώταμε αν χρειάζομαι Έτσι, βοήθεια. Ναι. Εσύ θα Υπάρχουν τις... όμω άνθρωποι που σου λένε: Θε βοήθεια, Όχι, ευχαριστώ να είστε καλά. Έλα φου, να σε βοηθήσω. Εγώ το έκανα αυτό. Όχι. Το έκανε, δεν θυμόμαι. Τώρα που κατέβαινε τι κάλε. να κάνω κάτι να κάνω. Κάτι να κάνω. Βέβαια, αυτό το έχω με όλα τα πράγματα, οπότε μην αγχώνεσαι. Όχι, αλλά όταν δεν ξέρει κιόλα να βοηθήσει. Δηλαδή, μπορεί να προξενήσει και κάτι. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο με τύφλωση, αν δεν ξέρει να τον καθοδηγήσει σωστά. Να πω που στο Γιάννη του έλεγα πήγαινε από εδώ. Πήγαινε από εδώ, του έλεγα. Κατεβαίνοντα τι κάλε. Από εδώ. Έλα από εδώ. Ωραία. <laughs> Σε εσύ προσπαθούσα να πιάσω το καροτσάκι, δεν ήξερα πού <laughs> να το πιάσω. Εντάξει, βάλει καλά που, που ζείτε, όλοι σα <laughs> με μένα Και όταν λέω για τότε ρωτάμε για την αναπηρία, αν κάτσουμε και συζητήσουμε και κάτσουμε για καφέ, μπορεί να ρωτήσει τα πάντα. Είναι και προ τη μου να με ρωτήσει. Για να μην παρεξηγηθώ <laughs> ότι. Ναι, ναι. Οπότε Αλλά εντάξει, ναι, ναι. ναι, το να είσαι στον δρόμο και να έρθει ένα άκυρο και να σου πει γιατί, γιατί δεν, δεν περπατά. Καλά, με έχουν ερωτήσει. Πώ έγινε τώρα αυτό, ε, Εμένα ρωτάτε. Ναι. Καλά, λέω τώρα πού να σου εξηγώ, Και φεύγω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τι να πει, Να κάθομαι να μιλά με τον καφέ, Άκυρο. Υπάρχει κάποια έκφραση την οποία θεωρεί προσβλητική, Ναι, να κάθομαι έτσι. Για να σε κοιτάζουν. Αυτό είναι τραγικό. Εγώ εννοούσα, ρε παιδί μου, να. Εγώ, α πούμε, στο να αναφερθώ στην αναπηρία σου, Λέμε, α πούμε. Ότι έχει αναπηρία. Σωστά, ναι. ναι Δεν είναι προσβλητική. Όχι. Και λέγονται άνθρωποι αμαία γιατί είναι τα αρχικά άτομα με αναπηρία. Άτομα με ειδικέ ανάγκε. Όχι. Α, 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 με άτομα, αναπηρία. Το, α, με, αναπηρία. Ειδικ... Αυτό πήγαινα να πω. Αυτό το άτομα με ειδικέ. Ακούγεται λίγο. Ειδικέ ανάγκε ή ειδικέ ικανότητε που λένε πολύ και με φας... σε Άμα ήξερα μαγικά. Ναι, αυτό άμα είναι, άτομα είναι ειδική ικανότητα. Άμα ήξερα. Εδώ να μαγειρεύω, δεν ξέρω σωστά. Θα λεγόμουν άτομα με πολύ ειδική ικανότητα. Ειδική ικανότητα. <laughs> Άρα αυτή είναι λάθο έκφραση. Ναι. Άτομο με αναπηρία, όμω είναι σωστό. Ναι. Ξέρετε, είναι και το. Εγώ δεν θα έχω πρόβλημα να μου πει άτομο άτομα με ειδική ικανότητα, ό,τι θε να με πει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν το... του όρου, τι ορολογίε, τι ταμπέλε και όλα αυτά, γιατί λέμε ότι όλοι το ίδιο. Αλλά όταν θέλει να διαχωρίσει και σε ποια κατηγορία είσαι. Λες είμαι άτομο με αναπηρία κινητική, ή ναι. είμαι άτομο με αναπηρία οπτική, ακουστική, αυτό. Στο εξωτερικό λένε Special Olympics και Paralympics. Ναι. Ε, αυτό γίνεται για το λόγο το ότι η κατηγορία των Special είναι το ότι Special, τώρα έχουν αρχίσει να το βγάζουν και όλα αυτό το mm. πράγμα, ότι είναι ειδική μεταχείρισης. Αλλά και πάλι καμιά ειδική μεταχείριση. Περίμενε. Εσύ μιλά για νοητική. Είναι η νοητική αυτισμός, σύνδρομα okay. τα οποία δεν υπάρχει επικοινωνία, ηλεκτρική ή με κάποιο τρόπο επικοινωνία. Τώρα ε, κατηγοριοποίηση των ατόμων με κάποια δυσκολία κινητική ή όσε είπα. μπαίνουν ε, σε άλλη κατηγορία και λέγονται άτομα με αναπηρίε και κατηγοριοποιούνται. Δεν, δεν, μπορώ να το δηλώσω κάπως okay, αλλιώς. Οκ, εντάξει, κατάλαβα τι εννοεί. Αλλά εντάξει, καλό είναι ρε παιδί μου να διαχωρίζονται λίγο σε αυτά. Γιατί είναι... Νιώθεις εσύ, νιώθει ο άλλο άσχημα να πει άτομο με αναπηρία, γιατί είχαμε το λάθο όταν ήμασταν πιτσιρίκια να λέμε ε, τι κάνει ο ανάπηρο, ξέρω εγώ. Καλά, εντάξει, υπάρχει πολλά... Τώρα... λάθο. Ναι. Γιατί είναι μια τάκα που βγαίνει πολύ αβίαστα, γιατί το έχει πει ένα μεγαλύτερο που έχει κάνει το λάθο και πάει προ τα παιδιά αυτό. Ναι. Αν ο, ο άλλο μου το πει ότι η κοπέλα είναι με αναπηρία. Λέει την ορολογία, δεν είναι κάτι άσχημο. Δηλαδή δεν με... Καλό μου λέει. Δηλαδή. Ναι, με βοηθάει και ε, αυτό. Α, σε βοηθάει το. Με βοηθάει, γιατί κάποιο θα με βοηθήσει στο να κάνω κάτι στην καθημερινότητά μου. Πιο, να γίνει η καθημερινότητά σου πιο εύκολη, η οποία είναι χωρίς λόγο πιο δύσκολη. <laughs> δεν βλέπω να δυσκολεύει την καθημερινότητα των ανθρώπων των αρτιμελών, έτσι μου τους είπες, ναι. των αρτιμελών ανθρώπων, ναι. μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορούμε να οδηγήσουμε, ναι. μπορούμε. Εσύ μπορείς να οδηγήσεις. Εγώ μπορώ να οδηγήσω, οδηγάω. Αλήθεια, ναι. τέλειο. Ε, εμένα είναι όλα προσαρμοσμένα στο χέρι, ε, Γκάζι και είναι στο χέρι. Τέλειο. Ναι. Με χειρόγκαζο που χρησιμοποιούμε. Και το, είναι το αμαξί αυτόματο. Οπότε με είναι τα χέρια πιο σου δεν έχει τόση δυσκολία. Δεν έχει. Δεν, Όχι, δεν έχω δυσκολία στα χέρια. Είναι μόνο στα πόδια. Ναι, εμένα είναι από τα γόνατα και κάτω που είναι η δυσκολία. Ε, είναι νευρωμική η πάθηση δική μου. Άρα περιορίζεται. Αυτή είναι η διαφορά ναι. που μου είπε δηλαδή με τη σκλήρινση. Γιατί ε, νομίζω ναι. η σκλήρινση είναι παντού. Η σκλήρινση νομίζω ότι ξεκινάει από νέα άλλα κομμάτια. Ε, σε εμά είναι νευρομικό, δηλαδή όλα αυτά είναι νευρομικά και τη κλίνηση είναι νευρομικό. Ε, σταδιακά ναι. επηρεάζει μύε και νεύρα. Αυτό είναι. Εσένα υπάρχει περίπτωση να πάει σε άλλα σημεία, α πούμε. Εμένα είχε πάει το 2011. Είχε α, για αυτό όλο, που είπε με τα χέρια. Ναι, όλο το μυϊκό σύστημα. Δηλαδή από. Α, και κορμό. Και, Τώρα όμω το έχει και... ξεπεράσει με, την, με το αθλητισμό. Ε, με αθλήτσιμο. αρκετά, ναι. Με αθλητισμό, με φυσικοθεραπεία. Τον αθλητισμό δεν ξεκίνησα και γι' αυτό το λόγο. Στο σχολείο πώ αντιμετώπιζαν. Ε, Είχε δεχτεί το ρατσισμό. Ε, ναι, επειδή είμαι ανοιχτόχρωμη πάρα πολύ. Ε, ναι, άκου τώρα. Ε, Καταρχά δεν μίλαγα. Οπότε μέχρι να μιλήσω, εγώ μέχρι να κατανοώ και τα ελληνικά, γιατί είχα έρθει από μια ξένη χώρα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εναρμονιστώ με το τμήμα γενικά στο σχολικό περιβάλλον. Οπότε αναφερόντουσαν για μια συγκεκριμένη χώρα χωρίς να γνωρίζουν από πού είμαι που είμαι από τη Ρουμανία ε, και εκεί έπεφτε ε, πάρα πολύ ε, σε κορόιδευαν ναι, χλεβασμός ε, για τα πάντα ε, α, α, για την ε, καταγωγή σου δηλαδή ναι. σε ρατσισμό ναι, ναι ε, δεν μπορούσα να, να, να κάνω κάτι, δεν μπορούσα να το αλλάξω. οπότε... Έξε, αυτά τα παιδιά μάλλον είχαν μεγαλώσει σε πολύ σωστέ οικογένειε και πολύ καλέ. Ναι. Να είχαν πούμε. πάρει πολύ καλά πρότυπα από τι οικογένειέ του. Θεωρώ ότι τα παιδιά είναι αγνά. Τα παιδιά, δηλαδή, εγώ δεν τα βάλα ποτέ με τα παιδιά. Ε, δηλαδή, μετέπειτα κατά τι. 9 ετών που άρχισα να κατονόω και να λέω, Α, τώρα μιλάω κιόλα. Έλεγα ότι αυτό είναι από τους γονείς Σίγουρα δεν είναι από τα παιδιά. Είχα την αντίληψη ότι πλέον δεν μου φαίνεται ότι τα παιδιά είναι τόσο κακά. Αφού θέλουν να παίξουν, αλλά κάτι γίνεται όταν έρχονται οι γονείς κάτι. Ναι, κατάλαβα. Ε, όταν άρχισα να, έχω, να κατανοώ και εγώ το ότι δεν είναι μόνο από τα παιδιά. Ένιωσα καλύτερα και εγώ με τον εαυτό μου, πιο σίγουρη. Αλλά και πάλι ήθελε, ήθελε χρονικό διάστημα Μα... για να το ξεπεράσει. Και σε σου όμω. Ναι. Στην εκδήλωση ήταν έπλεπε. πολύ χειρότερα από το δημοτικό. Πλέον ήταν το hyperbullying. Hyper λέγεται. Ναι. Το ξυλοδαρμό. Για το λόγο το ότι δεν είσαι αυτό, δεν είσαι Ελληνίδα, δεν είσαι. Ναι, και έλεγα να δούμε μέχρι που θα φτάσει όλα αυτά. Καλά, μέχρι τα 14 δεν έφτασε γιατί είπα, θα την πάθηση εγώ. Να σου πω κάτι. Η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να έχει μάθει από την οικογένειά σου, κάποια στιγμή αυτό σταματάει. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου λε ότι στο γυμνάσιο αυτά τα παιδιά κάναν όλα αυτά τα πράγματα και φταίνουν οι γονεί του. Πάει. Πάει λίγο φαύλο κύκλος. Δηλαδή, αν το ένα άτομο το κάνει, θα το κάνει και το άλλο. Υπάρχει λανθασμένα βεβαίω το κακό πρότυπο. Και αν ένα έχει γίνει το κακό πρότυπο, πάει ένα. Να σου πω όμω κάτι. Δεν εσύ... είχαν όμω και πολύ καλοί συμμαθητέ. Δηλαδή, δύο-τρία άτομα που ήταν σταθερά. Ήταν, μπορώ να πω, πάρα πολύ κοντά μου. Να σου πω όμω κάτι, και εσύ ήσουν παιδί. <laughs> εσύ, γιατί να έπρεπε να του κατανοήσει και αυτοί να μην, μπορούν, να μην μπορούν να κατανοούν εσένα. Εσύ, πώ <laughs> είχε το μυαλό <laughs> να σκεφτεί και αυτοί δεν το είχαν, Κατάλαβε. Ναι, όταν βρίσκεσαι στη δύσκολη θέση να είσαι ο άνθρωπο που θα δεχτεί την επίθεση σκέφτεσαι ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να αμυνθεθώ και σωματικά και ψυχικά. Οπότε ψηλό Τα συναισθήματά σου σήμερα για αυτού του ανθρώπου ποια είναι, Καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα. Εσείς έχω μιλήσει και με πολλού από του ανθρώπου που δεν θέλαμε να κάνουμε παρέα και έχω δει κάτι ψυχέ πολύ καλέ. Γι' αυτό λέω ότι λίγο επηρεαζόμαστε από τους φίλους μας, λανθασμένα φυσικά, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε για πάντα αυτό. Αν εγώ έβλεπα τον ίδιο άνθρωπο να είναι ίδιο και χειρότερο, εντάξει. Δεν σου φταίει ναι. η μάνα σου ή ο πατέρα σου. Σε τέτοιε ηλικίε πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Το ότι είναι η εφηβεία μετά, είναι πώς θε να δώσει τον εαυτό σου ω πολύ κακομίρι, ω πολύ ε, δυνατό, ω πολύ. Δεν ξέρω. Αθλητισμό λοιπόν. Ναι. Ας αφήσουμε πίσω τους ρατσιστές ε, στα ελληνικά σχολεία που κάποια στιγμή πρέπει να μάθουν οι γονεί στα παιδιά του να αγαπάνε. Τα παιδάκια. <laughs> τα παιδάκια, γιατί όλα τα παιδιά είναι παιδιά. Και από όποια χώρα και να είσαι, είσαι παιδί και είσαι άνθρωπο και είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Τέλο πάντων, α πάμε λίγο στον αθλητισμό. <laughs> Πώ προέκυψε ο αθλητισμό στη ζωή σου, Είχε όνειρο να γίνει αθλήτρια, α πούμε. <laughs> Όχι, ούτε καν. Όχι. Εγώ ξεκίνησα. Το 2011-2010 προς 2011, η πάθησή μου έκανε μια έξαρση πολύ μεγάλη, το οποίο εμένα μικά τρόφισαν οι μύες, ε, και έπρεπε να επανακτήσω ε, την κατάσταση, τι, τους μύες, πώς το λέτε, Παναγία μου. Ναι. Ε, και μου έγινε η πρόταση το να κάνω αποκατάσταση μέσω θεραπευτικής πισίνας. Ξεκίνησα θεραπευτική πισίνα με τον Μιχάλη Νικόπουλο, ο οποίος είναι και τώρα ο προπονητής μου. Και εκείνος μου είπε, ότι βλέπω ότι έχεις ικανότητα για να, ε, για να το πάμε και κάπως παραπέρα. Και σε φάση, <laughs> τι ικανότητα. <laughs> μου συμφωνήσατε, δεν μ' αρέσει το νερό, εννοείς. <laughs> τι εννοείς. Δεν σου αρέσει το νερό. Με, δεν μ' αρέσει. Και πήγαινε για μέσα στο νερό. Ήταν ζεστό το νερό τη της θεραπευτικής πισίνας, οπότε έλεγα «Ω, ωραία είναι και ωραία, okay. ας κάτσουμε». Μετά όταν πήγαμε στη μεγάλη πισίνα που ήταν η ήταν κρύωνα. Oh, και okay. έλεγα «Εγώ με τίποτα». Έτσι, το νερό και, και έφευγε. Και πώς ανακάλυψε ότι έχεις ταλέντο σε αυτό. Αντέγραψα μια κοπέλα η οποία ήταν να πάει στους αγώνες. Του λέω του Μιχάλη «Ε, μπορώ να... να, δω αν μπορώ να την περάσω». Μου λέει, δεν το κάνει. Και την έφτασα και την προσπέρασα κιόλα μετά. Και μου με λέει κατεβαίνω Πανελλήνιο. Ούτε είχα ιδέα τι είναι η. Τώρα, Πανελλήνιο κατανοήσω ότι είναι οι αγώνε. Σημαίνει αλλά... Ναι. Και εμεί δεν το δώσαμε πολύ σωστά να δώσουμε ότι είναι η έννοια των αγώνων στην Ελλάδα. Ναι. Πάω στο πανελίνιο. Σούπερ, μια χαρά όλα με το ροζ μου μαγειό εγώ. Ε, να κομπανιούνται οι άλλοι να κάνουν, να πάμε να ξεκινήσουμε του αγώνε. Να σου πω πού ήρθα ρε παιδιά. Μου λέει, ναι, ωραία. Κυνηγά την πρώτη. Ναι, ωραία, τέλεια. Ναι, πρώτη εγώ. Αυτό όμω έπρεπε να περάσω κατηγορία στο εξωτερικό. Πάμε στην κατηγορία για να περάσω κατηγορία classification στο εξωτερικό. Και τώρα λέω, τι κάνουμε. Όλοι ήταν σοβαροί εδώ μεταξύ, killer. Και εδώ. ήμουν. Τέλεια. <laughs> <laughs> εδώ είναι ωραία τα πράγματα. Δεν είναι όπω στην Ελλάδα. Είσαι μόνο με γυναίκε. Είσαι... Μόνο με γυναίκε. Okay. Ναι. Κατηγορίες πάνε... Όλες οι πάνε. Όλε οι κοπέλε ήταν σε Εγώ κολυμπάω από τα τρία μου και έχω. Ναι, τέτοι... εγώ είμαι. Ναι. Και σε παιδιά, εγώ μέχρι χθε έτρωγα γαριδάκια στον καναπέ. Από τα 23, τι θε να πει. Πώ, πώ, φίλε. Τι, μεγάλη διαφορά. Διαφορά, όχι. Ε, μεγάλη διαφορά, πάρα πολύ. Και τώρα έχω ανταγωνίστρε, Έχω συναγωνίστρε τη λέω. Γιατί είναι πιτσιρίκια, είναι 17 μέχρι 25. Και η γκραντ με Αλεξάνδρα είναι 35. <laughs> Πόπο φίλε <όμως. laughs> ναι. Άντε, μέχρι 27 είναι, νομίζω. Τέλος ε... πάντων... Yes, but... Και είσαι μεγαλύτερη. Όταν πέρασα... <laughs> ναι. <laughs> Όταν πέρασα το classification, ε... εγώ δεν είχα καταλαβεί το ότι πρέπει να περάσουμε την κατηγορία αυτό, γιατί μετέπειτα θα είναι για τη ζωή σου καλό, για να δεις ότι θα πληρώνεσαι. Και <laughs> θα πληρώνουμε. Mm. <laughs> καλό ακούγεται αυτό. Ναι. <laughs> <laughs> τα πρώτα, τα πρώτα αγωνίσματα στο εξωτερικό, μέχρι να μπω εγώ στην νοοτροπία το ότι είσαι επαγγελματία ε, Κολυμβή. Πήγαινα απλά με μαγιό την Άνε. αφού δεν του πήγαιναν και με μπρετσάκι, καλά είμαστε. Ε, και έλεγα: Α, τι ωραία, την πρώτη θα πάμε να, να, κυνηγήσουμε και αυτά. Αυτό ήταν στο νου μου. Δηλαδή, Άρα ο στόχο σου ήταν κυνηγάω την πρώτη. Κυνηγάω την πρώτη, ναι. Ε, και Σίγουρα ο στόχο μου ήταν ότι πλέον πάω στο εξωτερικό και βλέπω χώρε τι οποίε δεν θα είχα ποτέ ε, την ευκαιρία να τι δω. Ε, και το ζούσα όλο στο μεγαλείο. Το 2015 ήταν που ξεκίνησαν οι αγώνε να πηγαίνουν πολύ καλά. Να πηγαίνω εγώ καλά, να παίρνω δεύτερη-τρίτη θέση. Και ένα συναθλητή μου, Ταλιανίδη, ε, μου λέει τώρα λέγεσαι αθλήτρια. Φίλε, Ήμουνα το κάνω το... τώρα. Τι <laughs> ήμουν, καλέ Και μου λέει, τώρα έχει περιφερθεί σαν αθλήτρια. Δηλαδή, άρχισα και εγώ να βλέπω τον εαυτό μου σαν αθλήτρια. Ήσουν είσαι πιο σοβαρή, εσύ εισαγωγικά. Ήμουνα <laughs> ότι κατάφερα κάτι, έφερα μετάλλιο. Και κάτι για κάποιο σκοπό το έκανα αυτό. Ότι πλέον είχα καταλάβει ότι είμαι. Ο, μιλάμε πλέον για το ήταν... χάλκινο τώρα. Ναι. Ότι... Το χάλκινο πού το έχει κερδίσει, Στη Πορτογαλία. Φίλε, και φέτο να πάμε στην στη Πορτογαλία πάλι. Α, στο... Το Μάιο. Στο Τόκιο. Α! Ναι, ναι. Πρώτα είναι η Πορτογαλία, το πανευρωπαϊκό. Και μετά είναι το Η το κυρία που βλέπετε εδώ πέρα για Τόκιο, παρολυμπιακού. <laughs> ε, με τη νίκη, θα σου πω εγώ. <laughs> Κάνε τη χώρα μα περίπου. <laughs> <laughs> Πώ ένιωσε όταν κέρδισε το πρώτο σου μετάλλιο. Αχ, όταν... ε, χοροπίδαγα. Αν μπορούσα να χοροπίδαγα. Είχε τρελαθεί έτσι. Ναι, ήμουνα... ναι, κάτι έχω κάνει. Ναι, πανευρωπαϊκό είσαι. Χαλάρωσε, έχει κι άλλο δρόμο. Ε, ναι. Και ότι εγώ πήρα ένα αρκουδάκι που μου δώσαν το μετάλλιο και το αρκουδάκι το έκανα μεγάλο τόρο. Έλα, σταμάτα ε, και ναι. έτσι δεν ναι, έκανα. <laughs> ε, ναι. Και μετά μου είπαν ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ε, και πλέον ότι από αυτό θα είναι βιοποριστικά θα πηγαίνει πήγε βιοποριστικά. Μέχρι το, 2000... το 2016 πήρα πέμπτη θέση. Μετά από δύο χρόνια που πληρώθηκα... Το θυμάμαι με... όταν πήρες πέμπτη θέση. Πρέπει να μιλάγαμε τότε, να ξέρεις. Ναι. Εν τω μεταξύ ποιος ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ για να πάω στους αγώνες. Ήταν ο Τσάχ, ο οποίος ε, youtuber. Εντάξει. Από εκεί είχα γνωρίσει εγώ. ναι. εγώ. Και ο άνθρωπος ε, είδε τη... ζήτησα βοήθεια μέσω μιας κοπέλας, η οποία ήρθε σε συνεννόηση με τον Τσάχ. Για καλή μου τη είχε δέχτηκε ο Τσάχαρα. Τσάχαλος, ναι, ναι τσάχαλος. Ε, Και βοήθησε πάρα πολύ στο Raising Founding που, που γινόταν εκείνη τη στιγμή να μπορέσει να μεταδοθεί το άλλο μήνυμα. Φέτο δεν μπορούσα να δώσω κανένα μήνυμα. Τι να πω. Αν θέλει κάποιο όμω να συνεισφέρει στον χορηγό, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου θα φέρει το χρυσό στην Ελλάδα στου Παραολυμπιακούς. Παρο... Θα το παλέψω πάρα πολύ να φέρω μετάλλλιο. Αυτό το, το δίνω μια υπόσχεση στον εαυτό μου. Θέλω ότι πάω για αυτό το σκοπό. Τώρα, οι συγκυρίε είναι αυτέ. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν σε έχει επηρεάσει καθόλου στην προπόνησή σου και σε όλα αυτά ο κορονοϊό, Σε όλου. Σε όλου του Έλληνε αθλητέ επηρέασε πάρα πολύ άσχημα για το λόγο το ότι μέχρι πρώτη μα είχαν κλειστέ εγκαταστάσει. Έπρεπε μέσα αυτό στο χώρο μα. Δεν έχει το μεταξύ και λογική. Δεν έχει. Ε, μέσα στο χώρο μα έπρεπε να κάνουμε προετοιμασία με λάστιχα, με βάρη, τα οποία δεν είναι για μας. Και με ασκήσεις που έχουν να κάνουν στο πάτωμα που... Με, βλέπ... την, κολύμβηση. με την κολύμβηση. Το θέμα όμως είναι ότι εσείς θέλετε πισίνα, δεν θέλετε... Ναι. Δεν εξισορροπείτε το ένα με το άλλο, με τίποτα. Εγώ ωστόσο ανέβαινα, κατέβαινα κάτι φορές για να μπορέσω να μην χάσω τη μίκη μου μάζα γιατί είναι πανεύκολο σε μένα να το χάσω. Οπότε έλεγα κάπως πρέπει να το κρατήσω αυτό. Στο εξωτερικό όμω είχαν την ευκαιρία. Δεν σταματήσαν ποτέ στο εξωτερικό. Δεν έχουν σταματήσει. Γιατί υπάρχουνε, είχε μπει ο, ε, το ΒΕΤ, η νομοθεσία ότι άτομα που είναι να πάνε στους στ, στ, Ολυμπιακούς θα, θα έχουν το χώρο μόνο αυτοί. Σε εμά δεν ήταν κανένα που να μπορεν, μπορούσε Αυτό να. Αυτό είναι να τραγικό βεί. λίγο. Είναι γιατί τραγικό. θα μπορούσατε να κάνετε τεστ και να υπάρχει. Αυτό που κάνουμε τώρα. Πάλι ισχύει ο κορονοϊό, αλλά κάνουμε συνέχεια. Πόσο, τεστ. πόσο καιρό έχετε ξεκινήσει, Είναι ένα μισή μήνα. Ε, κάνουμε συνέχεια τεστ. Ε, οι ίδιοι προσέχουμε κυρίω για τον εαυτό μα και για του γύρω μα. Οπότε θέλουμε προπάντων να πάμε στου αγώνες. Πιστεύει ότι όσο καιρό είχε να κολυμπήσει mm. όταν ξαναπήγε σε πισίνα, το βρήκε γρήγορα ή σε δυσκόλεψε. Όχι, με δυσκόλεψε την πρώτη εβδομάδα κυρίω. Πρώτη και δεύτερη εβδομάδα. Μέχρι να προσαρμοστεί το, το σώμα στη διαδικασία... ότι ξανακάνω, μπαίνω στους ρυθμούς ε, προπόνησης... ήταν δύσκολο. Να σου ρωτήσω κάτι. Mm -hmm. Στην ομάδα που συναγωνίζεσαι εσύ... που είπαμε όχι ανταγωνίζεσαι... Mm -hmm. όλοι έχουν την ίδια πάθηση με εσένα... ή έχουν παρόμοιες παθήσεις που δημιουργούν το ποσοστό αναπηρία. Όχι, δεν έχουν την ίδια πάθηση με εμένα. Κυρίως είναι διπληγίε. Ε, είναι μ, νάνι ε, που έχω στην κατηγορία τη δική μου. Ε, ναι, διπληγίες και, και δύο νάνι είναι. είναι. Διπληγίες είναι εγκεφαλικής παράλυσης okay. και έχουν επηρεαστεί τα δύο άκρα, τα δύο κάτω άκρα. Αυτό που λέμε τετραπληγικός που είναι, ναι, okay, κατάλαβα. είναι διπληγία και έχουν επηρεαστεί, αλλά είναι ο καλοδουλεμένες, δεν είναι στην ναι. Ελλάδα που... Κατά μα είναι λίγο δύσκολο, ναι. σε εμά, αν τύχει, θα τύχει σε μεγάλη ηλικία να καταλάβουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κολύμβηση. πολύ λίγα άτομα έχουν ξεκινήσει από μικρή ηλικία, αυτό που είπαμε και πριν τρία ετών. Ναι. Πρέπει να γίνει ατύχημα, να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει και μετά να ξεκινήσει να κάνει πράγματα. Είναι κάτι πολύ κουλό που σου έχει τύχει, α πούμε, με. Συναγωνίστρια, δηλαδή ναι, έχει δεχτεί, α πούμε, επίθεση εισαγωγικά. Όχι, σέβομαι πάρα πολύ και με σέβονται πάρα πολύ. Υπάρχει σεβασμός, δηλαδή. Υπάρχει μεταξύ μα σεβασμό πολύ περισσότερο και από τη Ελλάδα. Δεν είναι ότι σαμποτάρεστε, α πούμε. Όχι. Υπάρχει η ευγενή άμυλα. Λέμε ότι εκείνη τη στιγμή είναι για κάποιο σκοπό ο καθένα για το λόγο του. Σε εμά είναι για τα πριν, σε είναι γιατί δίνεται ένα σπίτι. Οπότε σκοπό ζωή είναι όλο αυτό. Ε, σπίτι. Ε, καλά, α μου δίνανε και το σπίτι με δεν πέρα στην Ελλάδα, έτσι πώ τα έχουμε κάνει. Α μου δίνανε και το σπίτι. Τα, τα με χάλαγε, ε, πρέπει συνεχώ να περνάμε εμεί τώρα. Επιτροπέ. Ότι, να Επιτροπές. Περνάμε... Επιτροπές. ότι θα, αύριο α πούμε δεν θα έχω Steve Person Disease, να <laughs> μου έχει περάσει. <laughs> ναι. <laughs> δεν είναι έτσι. Είναι ότι σταυτοάνωσα ε, ζητάνε επαναξιολόγηση συνεχομένα. Και σε άλλε παθήσει. Απλά πρέπει να περάσει πέντε φορέ. Και μετά μον, ε, γίνεται νόμι, μόνιμο. Άρα, sorry, δεν έχει συμβεί καθόλου δράμα στον αθλητισμό. Δηλαδή, δεν έχει, α πούμε. Έχει νιώσει. Στι Κινέζε, ξέρω εγώ, ότι σε κάθε Ολυμπιάδα θα φέρουν σχεδόν αρτιμελή. Το οποίο Σοβαρά. μέσα φαίνεται στο νερό να κουνάνε και πόδια. Ναι, και δεν έχει ποτέ την ίδια αθλήτρια. Οπότε αυτό μα φοβίζει. Και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κι εμεί ω αθλητέ ότι Α, θα βγω, ξέρω εγώ, δεύτερη ή πρώτη ή τρίτη, έστω. Γιατί σιγού... αν εγώ έχω στην κατηγορία μου δύο Κινέζε, έχω δύο Κινέζε. Συνήθω, κυρίω δύο-τρει Κινέζοι υπάρχουν. Δεν μπορώ να ποντάρω στο ότι δεν θα βγω τέταρτη, εφόσον είναι πάρα πολύ δυνατέ. Είναι πάρα πολύ δυνατέ και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό αναπηρία. Ναι, αυτό υπάρχει και αυτή η υποψία. Υποψία. Στην αρχή, θα σου πω την αλήθεια, ήταν ο σκοπό μου να κάνω περήφανο Uh, Κυρίω τον εαυτό μου. <laughs> Πόσο ειρωνικό είναι <laughs> Γιατί ναι, καθόλου δεν είναι. Ε, Θε κι εσύ να επιβεβαιωθεί από όλο αυτό. Είσαι καλά, εννοείται αυτό. <laughs> <laughs> και, και τη χώρα μου και του ανθρώπου που έχουν, έχουν, που έχουν βοηθήσει, ναι, που σε έχουν σταθεί. Που μου έχουν σταθεί, ακριβώ. Οπότε ήθελα να δώσω ένα. ότι τα πάω καλά. <laughs> και τα πήγε και πολύ και καλά. Τα πήγα καλά, ναι. Πάλι καλά. <laughs> και, <πάλι> καλά. <laughs> και τώρα να δει πώ θα το πας καλύτερα. <laughs> Βέβαια είμαι λίγο γαντεύω. <laughs> Είδε. <laughs> Παιδιά, μία μικρή παρένθεση εδώ. Okay, Έχουμε yeah, κανονίσει yeah. αυτό το γύρισμα τρει φορέ. Τρει φορέ το ακύρωσα. <laughs> Γιατί έχουν συμβεί τρει φορέ αναπάντεχα πράγματα στη ζωή μου αυτή την περίοδο. Η τέταρτη όμω δούλεψε. Πάλι καλά. Γι' αυτό θα έρθω να μου πει καλό επιτυχία τέσσερι φορέ. <laughs> ναι, πραγματικά. Τέσσερι φορέ θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Βασικά <laughs> δεν θα σου ευχηθώ καμία. Ναι. Νομίζω ότι καλύτερη ελπίδα έχει. Έχει υπάρξει κάποιο άνθρωπο ο οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι του αθλητισμού. Ναι, είναι από το 2000. Ο Τσαχ, που είπαμε με την προβολή που δεν θα μπορούσα να πάω πουθενά να κάνω παραγλυμπιακούς αγώνες αν δεν ήταν αυτό ο άνθρωπος. Μετά, ε, μέσω τη Έμισέ έγινε όλο αυτό που γνώρισα τον Τσάχ. Ε, μετά ήταν η PWC ε, και είναι χορηγός μου που στηρίζει τον αθλητισμό και εμένα ως προσωπικότητα. Και σε όλο αυτό το κομμάτι ήταν το Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρωμικές Παθήσεις το MDA Hellas, που συνεχίζει να με στηρίζει ηθικά και οικονομικά μαζί με την BWC. Έχει καθόλου έτσι καμία κάτι να μας πεις για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο σου που ξεκίνησε η Σοφία Μπεκατόρου να φέρνει το φως για τις σεξουαλικές παρανοχλήσεις. Έχεις, ε, βρε, έχεις δει ποτέ κάτι. Εγώ προσωπικά στο χώρο το δικό μου δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Ε, πάρα πολύ καλό και πολύ ε, αισιόδοξο το ότι μια κοπέλα βγήκε και είπε κάτι που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε κάθε χώρο. Είτε αθλητισμός είναι, είτε άλλος χώρος. Ε, συμβαίνει και για κάποιο λόγο κρύβεται στο χαλάκι που κάνω Θεωρώ ότι ήταν πολύ δυνατή αυτό. Βγήκαμε και άλλοι άνθρωποι που στηρίξαμε την Σοφία ε, σε όλο αυτό τον αγώνα. Η Ελλάδα δεν φάνηκε να στηρίζει απόλυτα και άμεσα την αθλητρία. Ναι, γιατί, δηλαδή, όλοι, είχε... γιατί το είπε τώρα. Και ναι, γιατί... είχε τους ενδιασμούς της και δεν κατανοεί για ποιο λόγο. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί ε, όλοι έχουμε συναναστραφεί ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη θέση τους Φυσικά. ή την εξουσία τους ή την... Ε, την, ναι, την ιδιότητά ναι. τους Για να σε εκμεταλλευτούν με οποιονδήποτε τρόπο. Όχι απαραίτητα ναι. σεξουαλικά. Πόσο μάλλον όταν κάποιο άνθρωπο θεωρείται μέντορά σου και πατρική ναι. φιγούρα, όταν προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο. Όλοι εντάξει, ήταν το ότι δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε το χρονικό διάστημα το οποίο η κοπέλα θέλει Πήρε, σαν να. ναι, για να, το μιλήσει. να μιλήσει. Από εκεί πέρα, εμένα δεν δε θα πρέπει να με αφορά γιατί το είπε. Ε, γιατί έκανε, το είπε τώρα. Γιατί το είπε τώρα ακριβώ. Καλά έκανε και το είπε και όποτε ένιωσε έτοιμη. Αυτό φυσικά. Γιατί όταν είσαι σε μια χώρα που θα σε κοροϊδέψει, άμα πει. Ντρέπεσαι αν, αν να πει για. Ε, η κοπέλα μίλησε και άκουσε όλα αυτά. Φαντάζεσαι τι θα είχε γίνει σε ηλικία το οποίο δεν θα μπορούσε να τη διαχειριστεί. Να το διαχειριστεί όλο αυτό. Οπότε του έχει δώσει άμεσα την απάντηση χωρί να την έχει δώσει. Σε όλο αυτό το κομμάτι. Η Ελλάδα είναι πίσω σε αυτό. Είχα ναι, ναι. δει σε μία συνέντευξή σου mm -hmm. που είχε μιλήσει για ένα χρυσό μετάλλιο που είχε πάρει, στο οποίο τελικά δεν πήρε τα χρήματα που είχε το έπαθλο. Ναι, ναι. Θε να μα πει πιστεύω. λίγο για αυτή την ιστορία. Ναι. Ε, το 2018 στο Δουβλίνο αλλάζω κατηγορία και από S3 που ήμουν swimming 3, δηλαδή πήγα Swimming 4. Ο κακό εγώ που άλλαξα κλάματα και πώ θα τα καταφέρω τώρα. Αλλά στο ύπτιο ήξερα ότι είμαι δυνατή. Το και... είναι το μπροστά. Το πίσω. Είναι okay. Okay. Ε... <laughs> είμαι απέσια. Και... <laughs> το πρώτο αγώνα τον πήγα εγώ απέσια. <laughs> και λέω πάει. Αλλά στο ύπτιο δεν το παλεύουμε να δούμε. Το παλεύω. Και μου λένε ότι να σου πω κάτι σήμερα το παλεύεις γιατί έχει 8 διαφορετικέ χώρε. Α, ωραία, λέω. Με το... Θα είμαστε 8 διαφορετικέ χώρε. Θα είμαστε 8 διαφορετικέ χώρε. Επίση, ένα Ουκρανό είχε κάτσει και είπε, είχε πει μια μπουρδα το ότι you will be fourth or fifth place. Ναι, okay, οκ. Watch me. <laughs> watch me. Watch me, motherfucker. <laughs> <laughs> αν είναι, είναι 8 διαφορετικέ χώρε, αυτό ε, επηρεάζει okay. το ότι. Εγώ, αν είχα τι 8 διαφορετικέ χώρε, έπαιρνα κανονικά το ποσό που που το είναι για το το έπαθλο, το οικονομικό έπαθλο. Οκ. Okay. σύντομα ότι ήμουν μέσα στο πίνακα επιτυχόντων. Πολλά συμβαίνει συγ... αγώνας τέλο πάντων. Συμβαίνει αγώνας, συμβαίνουν όλοι οι αγώνες που είχαμε με τις ίδιες αθλήτριες. Εκείνη την ημέρα, η αθλήτρια εκείνη το βράδυ δεν έπεσε για δικούς τους λόγους. Τους λόγους τους ξέρουμε. Όχι, δεν θα τους μάθουμε λογικά, αλλά η κοπέλα στο... ε, υπάρχει ακόμα στο... Ε, πώς το λένε... Στα start list ότι υπάρχει η συμμετοχή της, και εγώ το μετά από δύο χρόνια ότι δεν συμμετείχε τελικά. Και μου έρχεται ένα ωραίο χαρτί από την ε, Γενική Γραμματεία ε, όμως, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το ότι δεν είχα τις 8 απαιτούμενε διαφορετικέ χώρε, άρα δεν δικαιούμαι τίποτα. Μα ήταν 8. Μα ήταν 8. Και εμένα έγινε όλο αυτό μέσα στα, μέσα στα Χριστούγεννα. Όλοι να περνάνε καλά Χριστούγεννα και εγώ να είμαι σε φάση ναι. Να ρωτήσω κάτι. Και ακόμα παραπέρα. παράνομο αυτό δεν παράνομο αυτό. Προσπάθησα καν. να το παλέψω, να ζητούσα βοήθεια από την Ομοσπονδία μου. Η Ομοσπονδία μου να μου λέει σαφώς, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν είναι νόμος, δεν είναι η Ελλάδα μόνο. Δεν είναι σε εμά το κομμάτι. Μίλαμε αυτός, πήρε από όσα τηλέφωνα. Ε, μίλησα με τον κύριο, ε, με τον γραμματέα του κύριου Αυγενάκη, τον κύριο Τσούλο, ο οποίος μου είπε το ότι ναι με ανησυχαρητήρια και εσύ μόνη που έχει φέρει μετάλλιο για να σου συμβεί όλο αυτό ενώ έχουμε άλλους που είναι με έκτη θέση και μας ζητάνε άλλα και άλλα δεν γίνεται, γιατί αν κάνουμε σε σένα να δικαιολογήσουμε σε σένα, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε σε όλου. Να δικαιολογήσουν σε όλου από τη στιγμή που τα δικαιούνται. <σχ> και έμεινα εγώ. Πάλι με αυτό θα γίνει. Μετά από όλο αυτό που είχα δώσει εγώ στο Open TV ε, τη συνέντευξη, υπήρξε μια επίθεση ότι ψεύδομαι. Το ότι από ποιον, από να... την Ομοσπονδία. Όχι, από τον κύριο. Από, από, δεν ξέρω ότι. Γενικά από τον κύριο Αυγενάκη και όλα αυτά από το. Ποιο... Συ... Γιατί εγώ με τον κύριο Αυγενάκη δεν έχω μιλήσει. Γενικά. Έχω μιλήσει με τον κύριο Τσούλο. Με τον γραμματέα του. Τότε το ότι εγώ ψεύδομαι ότι δεν έχω μιλήσει και ότι ψάχνω. που δεν ψάχνω κανένα κύριο Αυγενάκη. Σε email έψαχνα να μου δοθεί μια απάντηση. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που έχει συμβεί κόβει τα φτερά στο να μπορέσει να πας παρακάτω. Ε, δεν έχεις και πλέον κανένα κίνητρο για να πεις ότι το πάλευα για τη χώρα μου, να κάνω υπερήφανη τη χώρα μου, το πάλευα για μένα κάνω υπερήφανη εμένα και τα διάφορα. Έχεις, κάποιος, έχεις το χορηγό σου πίσω που λες μα το έχω παλέψει πώς μπορώ εγώ τώρα ναι. να φανώ άξια σε όλο αυτό. Και ξαφνικά, και ξαφνικά για μια βλακεία να μην πάρει ποτέ για, το έπαθλο. Για μια, μια κο, κοπέλα από το Ισραήλ που δεν έπεσε... Θεώρησα εγώ μέσα μου αυτή, αυτό το feeling, εγώ, το ότι σαν να με τιμωρεί η χώρα εμένα. Για κάποιο λόγο που δεν, δεν θα το μάθω και ποτέ. Και οπότε δεν. Μα είναι, είναι άδικο για όλου ότι... εσά που συμμετείχατε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ άδικο. Πόσο για μάλλον ένα που πήρε το χρυσό, έτσι. Ναι, και πήρα χρυσό. Πέρα mm. από όλα τα άλλα, εσύ θυμάμαι ότι ανέβεσαι στο YouTube τραγούδια στην ναι. Και τραγουδιές στην και χορογραφίε με το καροτσάκι. Ναι. Θε να μα πει λίγο για αυτό πώ σου ήρθε αυτή η ανάγκη. Κάθε διαφορετικό τρόπο που θα επικοινωνήσει με έναν άνθρωπο για μένα είναι σημαντικό. Δεν είμαι στο επίπεδο να μπορώ να κάνω αυτό που έκανα. Δηλαδή ήταν παράτολμο αυτό που έκανα. Ε, γιατί χρειάζεται να είσαι ναι. ή Να έχει τα τέσσερα έτη κανονικά και όλα αυτά. Εγώ πιο πολύ εκφραζόμουν μέσω αυτό. Είχε μάθει τη νοηματική, απλά. Ναι, δηλαδή σε, σε απλό επίπεδο. Και το έλεγα κιόλα ότι μόνο για την προσπάθεια δείξτε κατανόηση. Ναι. <laughs> Οπότε ε, ε, ήταν πιο πολύ έκφραση για μένα. Ε, σίγουρα αυτό που έκανα ήταν ναι, OK. Δηλαδή έψαχνα το λεξιλόγιο. Ναι, για Ναι, κατάλαβα. Το κάνω. Δεν είναι ότι έλεγε ότι. Δεν είναι ότι ναι, ναι, ναι. έλεγε. Μιλάω νοηματική. Ναι. και έτσι. <laughs> <laughs> με τα χέρια σου. Έχει τύχει αυτό. <laughs> ναι. Εγώ δεν το έκανα και λέω, μου άρεσε πάρα πολύ με καλύπτει σαν άνθρωπο και θέλω να το εξελίξω κάποια στιγμή. Δεν μπόρεσε γιατί μπήκε ο αθλητισμό. Οκ. Είναι το χόμπι σου όμως μπορείς να πεις. Ναι, με το χορό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή είναι ότι είναι η έκφραση μέσω του κίνηση του σώματος και ξεκίνησα από το Δαγίπολη και μέσω τη Ανάσα βεκιάρι, η οποία έκανε μικτές ομάδες χορού. Αλεξάνδρα, yeah. πάμε σε ερωτήσει στο Instagram. Yeah. Η Αντιγόνη ρωτάει πόσο δύσκολη η μη είναι η καθημερινότητα για ένα άτομο με κινητική αναπηρία. Από το 1 μέχρι το 10. Πε μα, γιατί μα είπε πάνω κάτω ότι αντιμετωπίζει δυσκολίε. Είναι, είναι αρκετά δύσκολα. Από το 1 μέχρι το 10? Από το 1 μέχρι το 10 είναι 7 δύσκολο. Οκ, okay, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε έχει βοηθήσει η εργοθεραπεία. Ναι, πάρα πολύ. Με βοηθάει για το λόγο του ότι και για την αυτοεξυπηρέτησή μου, τη δική μου, και για να βρίσκω τρόπου να στην καθημερινότητα να κάνω πράγματα. Ναι, πάρα πολύ. Θα βάλω το, το ερωτήσει. ποιο το ρωτήσει. Ποιο είναι το κομμάτι που σε δυσκολεύει περισσότερο στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, θέλει να κάνει κάτι ναι. και σκέφτεσαι, δεν το κάνω γιατί υπάρχει αυτό ο παράγοντα. Να βγω σε ένα κλαμπ. Ξέρω εγώ τότε που ήθελα να κάνω Πάμε τα κλαμπ. Ωραία Σου αρέσουν τα κλαμπ. Ναι. Ε, δεν, δεν είναι εύκολο στο να ανέβω τόσο σκαλιά να κατέβω. Και δει το βράδυ που εμένα λόγω πάθηση, δεν μπορώ να δω αν δεν έχει φως ειδικό. Δηλαδή. Ποτέ δεν το, το χρυσό μου λοιπόν. Κα, τι βλέπει τώρα εδώ. Από εδώ, από αυτό το πράγμα, όχι. Αλλά βλέπω. Γιατί δεν μου το λες τόση ώρα. <laughs> Ε, Λόγω τη πάθηση, δηλαδή, ναι, επηρεάζονται τα νεύρα των ματιών σου. Όχι, ε, έχω φωτοευαισθησία. Και. Και ε, ο Γιάννη που είχε έρθει, η φωτοευαισθησία είχε. Ε, το προκαλεί πάθηση σε εμά αυτό. Και στι κλίνε και σε εμά έχουμε αυτό το πρόβλημα. <laughs> Ρε, και πώ κλαμπάρει άμα θέλει, α πούμε. Μπαίνω, θα μπω. Απλά. Πηγαίνει κανονικά. Πηγαίνω. Ε, σε συγκεκριμένα κάπως, που ναι. ξέρει ότι μπορεί να ναι, πα. Ναι, μου λένε που θα κάτσουμε και όλα αυτά. Και λε όπου γουστάρω. <laughs> ναι, όχι όπου μπορώ ώστε να κα... περάσω καλά. Άρα επιλέγεις το κλαμπ με βάση την προσβασιμότητα. Ναι, ναι, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό γιατί εγώ δεν μ' αρέσει τόσο πολύ να πηγαίνω οπότε δεν θεωρώ ότι κάποιος άνθρωπος έχει πρόβλημα για το πώς θα πάει. Ναι. Σε εμά είναι και το, η πρόσβαση στο πώ θα μπει μέσα. Γιατί η πρόσβαση στο πώ θα μπει μέσα, πώ θα χωρέσει μέσα σε τόσο κόσμο που είναι στριμώκολα και είναι όλοι ο ένα πάνω στον άλλον. Ναι. Είναι δύσκολο. Αλλά και σου δίνουν χώρο για κάποιο λόγο. Επειδή έχουν πιει και λίγο. Εσύ δηλαδή. Βγαίνει και το διασκεδάζει κανονικά. Άμε. Και χορεύει. Τι θεραπευτέ έχει επισκεφτεί και πώ σε να πάρει τη ζωή στα χέρια σου. Από μικρή ηλικία μέχρι τώρα ή από τώρα. Από μικρή ηλικία μέχρι τώρα. Λογοθεραπευτή. Ψυχολόγο, τα πάντα όλα μπορεί. Ψυχοδρομιστή, εργοδρομιστή, τα πάντα όλα. Ποιο πιστεύεις εδώ, <laughs> Για την ώρα. ώρα. Ποιο πιστεύει ότι σε βοήθησε πιο πολύ από όλου, Τα πρώτα που ήθελα για να μιλήσω ήταν η Λόγο. Οπότε δοξάζω ότι η κοπέλα που με βοήθησε. Ε, και όλα τα άλλα τα βάζω ει άξιο. Ότι... ότι είχαν όλοι πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Υπήρξε από τη στιγμή που ήσουν σε φάση ότι δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Να σε πάρει από κάτω ρε παιδί μου. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλέ στιγμέ. Ακόμη. Και είμαι άνθρω... ναι, είμαι άνθρωπο που δεν είμαι τόσο. Οπτιμιστικ. Είμαι γενικά έξω γιούχου μα. Αλλά όταν υπάρχει μια ευθύνη την οποία πρέπει να φέρει ει πέρα, ε, με πιάνει άγχο, με πιάνει το ότι ίσω δεν είμαι πλέον η κατάλληλη για αυτό το άθλημα. Αλλά τι με πιάνει όμω μετά. Βέβαια δεν πάνε. Και Αυτό, μια ή την έχουμε. Ναι, δηλαδή. Εντάξει, δε, 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 θα, δε, θα δώσω εγώ όλο μου το είναι. Δεν πάνε είναι η ηλικία ,τι είναι. μου ότι είναι. Εξ αρχή μου λένε. Και ηλικία σκούκλωνε. 35 χρονών ή δεν Στην αρχή μου λέγανε όταν ξεκίνησα, τι πα να κάνει. Ό,τι γουστάρω Ναι. Μπάνιο, τι θέλετε. <laughs> Οπότε έλεγα. Εντάξει, εφόσον αφήσαμε στο παρελθόν Το η η ηλικία σου είναι μεγάλη για να πω, Ε Τώρα σιγά. Τι είχαμε, τη χάσαμε. Εντάξει, άρα. Απλά με στεναχωρεί κάποιε φορέ ότι οι δυνάμει μου όντω πλέον yeah. δεν είναι όπω ήταν στα 23. Πόσε ώρε προπόνηση κάνει την ημέρα, Εγώ επειδή ε, η πάθηση είναι η στην Ευρωμυϊκή, δεν μπορώ να κάνω παραπάνω από δύο ώρε και υπάρχουν διαλύματα σε μένα. Για να μπορέσει να. Επανέλθει ο οργανισμό και να είναι. Yeah. Ναι. Αν δεν yeah. ασχολούσουν yeah. με τον yeah. αθλητισμό, με τι θα ασχολούσουν. Πάντα είχα ω όνειρο να βοηθάω ο κόσμο. Ποτέ ήθελα να γίνω κάτι με δασκάλα ε, ή νοσηλεύτρια. Ασχολείσαι όμως με τον εθελοντισμό αυτή την περίοδο. Ναι, ασχολούμαι με τον εθελοντισμό. Ε, και οπότε, ναι, είμαι στο κομμάτι που μου αρέσει. Ποιο είναι το φαγητό που σου λείπει πιο πολύ κατά την περίοδο των... Ε, της Τη προετοιμασία που δεν κάνει να το φάσω όμω. Πίτσα σουβλάκια. Τι άποψη <laughs> για το ντόπινγκ, Την καλύτερη. Με τι εννοεί. <χει> Όχι, δεν χρειάζεται να γίνεται ντόπινγκ, βέβαια, παιδιά. Δηλαδή, με τι δικέ μα δυνάμει μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Θυμάσαι πριν πούμε που λέγαμε το ότι πώ γίνεται και τελευταία στιγμή ότι πάω καλύτερα ή πάω καλά. Γιατί αυτό εδώ πέρα μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα από ένα ντόπινγκ. Ντόπινγκ είναι και στο κεφάλι αυτό που κάνει. Δηλαδή, το πάρει εσύ όμορφα. Κρίνουμε κάποιε. τι αντορφίνε λέγονται αυτά. Ναι. Ε, όπου εκείνη τη στιγμή αν τις κρίνεις σωστά κάνουν οι ίδιες απομόνες του θαύμα χωρίς να το κατανοείς. Οπότε ό,τι και να πάρεις. Άρα χρειάζεται. είναι αυτό που έλεγε ότι σκεφτόμαστε είμαστε. Ναι. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε επηρεάζει πάρα πολύ το ποιο είμαστε. Λοιπόν, <laughs> δεν δείξαμε το πιο σημαντικό. Η Αλεξάνδρα μου έχει φέρει μπλούζε τη που τις φορούσε από μέσα από τη ζακέτα στον αγώνα και όταν πήρε το μετάλλιο. <laughs> Πε μα λίγο για αυτέ τι μπλούζε, σε παρακαλώ πολύ. Ε, η άσπρη που σου έφερα ήταν που πήρα το χρυσό μετάλλιο. Ε, το Τι φορούσε το χρυσό! Και, και την έδωσε ε, εμένα μένα, Μωρή, καλά. θεωρώ ότι επειδή χρόνια σε γνωρίζω, ακολουθώ και όλα αυτά. Και ήθελα να το δώσω σε σένα. Εγώ τη έδωσα μία μπλούζα ανώμαλο σύσαν. <laughs> <laughs> και την κούπο. <laughs> και mm -hmm. τη μία από τι δύο κούπε. Να ξέρεις, από εδώ έχουν πιει πάρα πολλοί Έλληνε YouTubers. Αχ. <laughs> 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 Το λιγότερο, λιγότερο, λιγότερο που μπορούσα να σου δώσω. <laughs> Αλεξάνδρα, είναι κάποιο, κάποια συμβουλή που θα ήθελες να δώσεις στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Ε, κάντε πράγματα γιατί αρέσουν σε εσάς. Ε, και όχι γιατί κάποιος φίλος ή κάποιος συγγενής σας το επέβαλε. Ε, και να είσαστε μοναδικότητα ως αξίες δικές σας. Δεν ξέρω αν έβγαλε ποτέ νόημα αυτό που είπα. <Σχει> Αλλά ότι, ότι δεν χρειάζεται αυτό που μου είχαν πει εμένα να αντιγράφει κανέναν. Χρειάζεται να είσαι ο εαυτό σου, να παλεύει γι' αυτό. Άρα, εγώ δεν είμαι σε θέση να δώσω κάποια συμβουλή. Κάντε ό,τι Κάντ θέλετε, χωρί να υπάρχουν επιπτώσει προ του άλλου. Ναι, χωρί να επηρεάζει αρνητικά του άλλου. Αυτό. Ωραία, λοιπόν. Ε, να πάτε να δώσετε πάρα πολύ αγάπη στην Αλεξάνδρα, γιατί πραγματικά από ό,τι έχετε καταλάβει, κοπέλα είναι διαμάντη, είναι. Τούρμπο, τούμπανο, πύραυλο. Να τη δώσετε πολύ αγάπη. Σκεφτείτε λιγάκι την επόμενη φορά που θα κλείσετε με το αυτοκίνητό σα μία ράμπα αναπήρων. Σκεφτείτε λιγάκι πώ μπορείτε να βοηθήσετε του γύρω σα τέλο πάντων που μπορεί να το έχουν ανάγκη, ή πώ θα μεγαλώσετε τα παιδιά σα να μην είναι ρατσιστέ ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο τέλο πάντων. Ε, ακολουθήστε λοιπόν την Αλεξάνδρα στο Instagram. Δώστε τη πολύ αγάπη γιατί θα πάει στο Τόκιο και ελπίζουμε Εσύ, να πάρει ό,τι καλύτερο από εκεί. Ναι, πάμε για καλά πράγματα. Κάντε με και μένα follow, subscribe, dislike, like, ό,τι <laughs> θέλετε. Ε, αυτά, κάπως πρέπει να κλείσουμε. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, μωρέ, εντάξει, ξέρω. Εγώ.